Καταρχήν να πούμε ότι η υπατία είναι γεμάτη ακόμα και δεν έχουν φύγει, γιατί βεβαίως δεν έχει τη δύναμη το κράτος να τους διώξει. Εγώ προσκαλώ τον κύριο Παπουτσί να επαναφέρει τα πράγματα εκεί που είναι η φυσική του θέση. Το κράτος έχει το τελευταίο λόγο. Η Ελλάδα δεν μπορεί να ελέγξει ούτε τους τροϊκανούς από τη μία πλευρά λόγω δανείων, ούτε τους λαθρομετανάστες λόγω του μεγίστου αριθμού που είχε στην Ελλάδα. Σήμερα η Ελλάδα δεν μπορεί να νικήσει μετανάστες. Αν αύριο το πρωί, δηλαδή, μια κυβέρνηση, όποια κυβέρνηση, αποφασίσει και πει ότι ερχόμαστε σε πόλεμο με τους λαθρομετανάστες, η Ελλάδα δεν μπορεί πλέον να τους νικήσει. Εκεί έχουν τα πράγματα. Μην κοροϊδευόμαστε, γιατί όλοι αυτοί είναι από 18 μέχρι 40 ετών και οι Έλληνες 18 με 40 ετών δεν είναι 2 εκατομμύρια. Δυστυχώς εκεί είναι τα πράγματα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα παραιτηθούμε μιας προσπαθίας η οποία είναι σύνοδός μας από την πρώτη μέρα πριν 10 χρόνια που ξεκινήσαμε το κόμμα. Θα τους διώξω. Επαναλαμβάνω μια φορά. Θα τους διώξω. Θα υπάρχει αυστηρή ποσόσταση όπως στην Ιταλία και στις άλλες χώρες, 2,5%, 2%. Οι υπόλοιποι θα φύγουν. Το πώς θα βρούμε τον πρόσφυλο τρόπο όπως βρήκαν αυτοί όταν μπήκαν στην πατρίδα μας. Δεν τους αντέχει η Ελλάδα. Ήδη στην περιοχή των Πατησίων ο κίνδυνος των λοιμόξεων είναι τεράστιος. Το ομολόγησε ο ίδιος Υπουργός Υγείας. Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να κάνουμε? Να παραδώσουμε την πόλη ανοχήρωτη στους βαρβάρους? Αυτό λοιπόν δεν θα το κάνουμε, Βίκη Παλουκά. Κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι είναι ένα θέμα που όλοι το αντιλαμβάνεστε. Είναι προσωπική υπόθεση του καθενός. Να φύγουν οι λαθρομετανάστες. Εμείς θα τους διώξουμε, είναι ξεκάθαρο. Δώστε μου την ευκαιρία στις επόμενες εκλογές, όποτε γίνουν αυτές, 3 Απριλίου ή μετά, και θα διαπιστώσετε ότι αυτό που λέω το εννοώ. Πρέπει να φύγουν. Δεν τους αντέχει η χώρα. Ποσόστοση, τόσο τους 100. Και από εκείνες τις χώρες. Όχι χήμα όπως είναι σήμερα. Ο κίνδυνος είναι προφανής. Και δεν πρέπει να βάλουμε τα παιδιά μας σε μια τέτοια ταλαιπωρία. Εμείς μεγαλώσαμε σε μια ελεύθερη Ελλάδα. Τέτοια τουλάχιστον πρέπει να την παραδώσουμε στα παιδιά μας. Μια Ελλάδα ελεύθερη που δεν θα ελέγχεται από τους τροϊκανούς και πάνω απ' όλα δεν θα προσβάλλεται βανάψως από τους λαθρομετανάστες. Να είστε καλά. Γεια χαρά.